Με το νέο αντιλαϊκό αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που καταθέσατε στη Βουλή, προχωράτε με αγωγούς ρυθμούς στην παραπέρα διεκκοπήση της κοινωνικής ασφάλισης και την απαλλαγή του κράτους από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Είχε προηγηθεί βέβαια η ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου, το 1555 το περίφημο, η τοποθέτηση manager, η πιστοποίηση ιδιωτών για την έκδοση ταξιδιωτικών πράξεων και η δημιουργία του ΤΕΚΑ από 1η-1η του 2022 με υποχρεωτική υπαγωγή των νέων ασφαλισμένων. Είναι το ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης το ΤΕΚΑ. Το νομοθετικό πλαίσιο, βέβαια, που προηγήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου, ήταν το καθοριστικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση με το διαχωρισμό της κύριας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, με τον επανυπολογισμό όλων των καταβαλλόμενων συντάξεων και την εισαγωγή της λεγόμενης νοητής κεφαλαιοποίησης επικουρικές συντάξεις. Για μια ακόμα φορά, εκμεταλλεύεστε τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Θέλετε να φορτώσετε σε εμάς τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ με συκοφαντίες και κατηγόρκες στις ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνητικών πολιτικών για τη χρόνια αποψήλωση του οργανισμού, για τις τεράστιες καθυστερήσεις στη δημιουργία λογισμικών, για τα ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα, την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την έλλειψη εκπαίδευσης, τις καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων, όταν στην κατεπίφαση ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ χρειάζεται να χρησιμοποιούμε υπάλληλη χαρτάκια με σειρά προτεραιότητας, προκειμένου να στείλουμε email, αφού σε αρκετά υποκαταστήματα υπάρχει μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με ίντερνετ. Εδώ υπάρχουν υπάλληλοι και υπηρεσίες που τις έχετε μετακομίσει ούτε μία ούτε δύο φορές. Και κάθε τρεις και λίγο πακετάρουν και ξεπακετάρουν τα έγγραφά τους και τα αρχεία τους. Εδώ βγαίνετε και ανακοινώνετε κάθε τρεις και λίγο ότι θα τελειώσει η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων την ώρα που δεν τελειώνεται την ταλαιπωρία των εργαζομένων, που δεν δημιουργείται συνθήκες εργασίας κατάλληλες για να μπορούμε να δουλέψουμε. Εδώ βγαίνετε και λέτε ότι δώσατε τα αναδρομικά του επανεπολογισμού των συνταξιούχων για τα ποσοστά αναπλήρωσης και δεν δίνετε εξήγηση σε αμαία που παίρνουν παραπληκτικό επίδομα. Γιατί δεν τους τα έχετε δώσει? Γιατί δεν δίνεται εντολή να διορθώσει η ιδιωτική εταιρεία το λογισμικό της? Παρ' όλα αυτά, για να διασκεδάσετε τις εντυπώσεις τους ασφαλισμένους, παρουσιάζετε το νομοσχέδιο ως το φάρμακο για τα χρόνια προβλήματα του φορέα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τάχα των ασφαλισμένων και αποκρύπτεται την ουσία του νομοσχεδίου, που είναι η παράδοση κρίσιμων λειτουργιών του ΕΠΚΑ και της περιουσίας του στους ιδιώτες και η επιτάχυνση συνολικότερων ανατροπών σε βάρος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Σε ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου αναφέρεται την εισαγωγή για πρώτη φορά στη διοικητική ιεραρχία του δημοσίου ιδιώτες για την κατάληψη θέσεων διευθυντών και γενικών διευθυντών. Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε το άρθρο αυτό παρά ότι η κυβέρνηση προφανώς θέλει να βάλει δικά της παιδιά, που θα υπηρετούν πλήρως στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, αφού καθαιρούνται όσοι είχαν στελεχώσει θέσεις ευθύνης με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και οι οποίοι είχαν επιτεύξει επί χρόνια στην κοινωνική ασφάλιση? Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί όταν θα βάζετε στη διοικητική ιεραρχία ανθρώπους από το πουθενά, σε ένα ασφαλιστικό οργανισμό, και φυσικά μεταξύ των κριτηρίων θα είναι και η συνέντευξη? Η διάταξη είναι προφανώς αντισυνταγματική, αφού το άρθρο 103, όπως αναφέρουμε, στον τρόπο επιλογής διευθυντών στο δημόσιο, οι οποίοι πρέπει αποκλειστικά να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και να ελέγχονται σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλλητικό κώδικα. Προσπαθείτε να ξεπεράσετε το ζήτημα, ανάγοντάς τα όλα στις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες, που όμως εσείς δημιουργείτε. Είναι όμως και προκλητικό τη στιγμή που ο λαός αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την ακρίβεια, την ώρα που οι εργαζόμενοι βλέπουμε τους μισθούς μας καθυλωμένους στα ίδια σχεδόν επίπεδα εδώ και μία δεκαετία, τις αυξήσεις των 50 λεπτών στον κατώτερο μισθό, τις συντάξεις κουτσουρεμένες και καθυλωμένες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη, η κυβέρνηση να διατυμπανίζει τη στελέχωση διευθυντικών θέσεων του ΕΦΚΑ με μάνατζερ με παχυλές αμοιβές που θα φτάσουν μέχρι και τις 8.000 ευρώ. Ενισχύεται η πολιτική του καρότου από τη μία μεριά με την επιβολή μπόνους παραγωγικότητας, εντατικοποιώντας την εργασία μας και του μαστιγίου από την άλλη, με τη δημιουργία νέας μονάδας εσωτερικών υποθέσεων και τη λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων χωρίς τη συμμετοχή των ερετών εκπροσώπων των εργαζομένων, που ούτως ή άλλως είναι μειοψηφία. Να σημειώσω εδώ ότι οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων υπόκειται στον αυταπάγγελτο έλεγχο του επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπέμψει αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, αν θεωρήσει ότι υπήρχε επίκης εκδίκαση. Όμως αυτό που επιδιώκεται για μια ακόμα φορά είναι να ενεργοποιήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, αφήνοντας υπόνοιες γενικευμένες ανομίας και δείχνοντας τους εργαζόμενους ως αποκλειστικά υπεύθυνους για την τραγική κατάσταση του ΕΦΚΑ. Η όλη διατύπωση αυτών των διατάξεων διαπνέεται από ύφος, σαν να είμαστε οι εργαζόμενοι εγκληματική οργάνωση.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και Ελέγχου στον ΙΕΦΚΑ υπάρχει και σήμερα που μιλάμε και υπάγεται στον Διοικητή του Φορέα. Η επιδιωκόμενη αυτή νομοθέτηση εντάσσεται στα σχέδια της κυβέρνησης ώστε να μετατρέψετε τους υπαλλήλους σε επιθύμια όργανα με τον μπαμπούλα της πειθαρχικής δίωξης. Οδηγείται επίσης την τεράστια περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων που δημιουργήθηκε με το αίμα και τον ιδρώτα γενιών και γενιών εργαζομένων στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων. Κόπτεστε τάχα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και των συμφέρων των ασφαλισμένων, όπως και για το καλό των ασφαλισμένων, είχαμε την καταλύστευση των ταμείων με τον άτοκο για χρόνια δανεισμό των επιχειρηματικών ομίλων, με το κούρεμα των αποθεματικών, τα δομημένα ομόλογα, τις μετοχές στο χρηματιστήριο και άλλα. Παραχωρείται τη διαχείριση των ακινήτων του οργανισμού που η σημερινή τους αντικειμενική αξία εκτιμάται άνω του 1 δις ευρώ, αξία που προέρχεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων σε ανώνυμη εταιρεία. Η εταιρεία θα διαχειρίζεται τα πάντα εν ονόματι του ΙΕΦΚΑ, χωρίς τον ΙΕΦΚΑ, και ταυτόχρονα καταργείται την τεχνική υπηρεσία του οργανισμού και όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του. Τα σχέδιά σας αυτά για την ακίνητη περιουσία θέτουν επίσης σε άμεσο κίνδυνο τις εργασιακές σχέσεις όσων συναδέλφων μας εργάζονται στις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, αφού καταργείται το αντικείμενο εργασίας τους και επομένως καταργούνται και οι οργανικές τους θέσεις, με άμεσο και ορατό κίνδυνο τον κίνδυνο της απόλυσης. Ανοίγεται το δρόμο ξεπουλήματος όλης αυτής της τεράστιας περιουσίας που δεν σας ανήκει, ώστε να υποφεληθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν έχετε το δικαίωμα αυτό. Προκειμένου δεν να ενταχθεί η επιχειρηματική δράση στον ΕΦΚΑ, αλλάζεται και το σύστημα προμηθειών, το οποίο θα προβλέπει εξαιρέσεις από τις διαδικασίες του σχετικού νόμου για την ανάθεση έργων και υπηρεσιών εκτός του οργανισμού σε ιδιωτικές εταιρείες. Κύριοι, η δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση των εργαζομένων των 20ου αιώνα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει βορρά στα δόντια των επιχειρηματικών ομίλων. Ούτε ασφαλισμένοι και εργαζόμενοι, έρμεα των αντεργατικών αντιασφαλιστικών επιλογών σας. Ευχαριστώ.